με το σελίδι, κόβουμε το χαρτί και διακοσμούμε έτσι μια οποιαδήποτε επιφάνεια. Τώρα, γιατί διαλέξαμε λιγάκι αυτή τη στιγμή για να σας αναφέρουμε το συνέδριό μας και το Decoupage, γιατί απευθύνεται βασικά σε όλους και σαν τις γυναίκες, αλλά ιδιαίτερα στις γυναίκες που δημιουργούν σε όλες τις φάσεις της ζωής τους. Να σας δείξουμε λιγάκι μερικά έργα με το Decoupage. Ας αρχίσουμε για παράδειγμα από αυτό το έργο. Αυτό το έργο είναι μιας κυρίας από την Νότια Αφρική, μέλος της Ένωσής μας. Βλέπετε εδώ, αυτό είναι χαρτί, είναι κολλημένο πάνω στο καθρέφτη, τζάμι και γύρω-γύρω χαρτί. Έχει περαστεί γύρω-γύρω με πολλές τρώσεις βερνίκη, γυαλόχαρτο, βερνίκη, μέχρι που να γίνει η επιφάνεια λίγη. Αν έρθετε εδώ και τη πιάσετε, θα δείτε πως είναι λίγα η επιφάνεια. Από μακριά δεν διακρίνεται, πιστεύω ότι είναι χαρτί. Ίσως και να διακρίνεται. Πάντως, δείχνει έχει αυτή την απαλή υφή. Να σας δείξουμε λιγάκι ένα άλλο έργο. Αυτό έχει γίνει με την τεχνική της ανύψωσης. Πάλι χαρτί, χρησιμοποιούμε στηρίγματα από κάτω. Στην συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποίησαμε οδοντογλυφίδες. Στηρίζουμε λοιπόν τα κομματάκια και συνθέτουμε το έργο μας. Αυτή λοιπόν η τεχνική λέγεται ανύψωση. Μία άλλη τεχνική, εδώ αυτό το έργο, ρεπουσέ, ανάπηχο. Βάζουμε από κάτω πυλό και φουσκώνουμε στα σημεία που θέλουμε την εικόνα μας. Και φαίνεται λοιπόν έναν άπηχο εδώ. Αν θα έρθετε και το πιάσετε, θα δείτε ότι έχει αυτή την τρισδιάστατη επιφάνεια. Ένα άλλο έργο, πάρα πολύ εύκολο. Αυτό είναι το φιλί του Κλικ. Πιθανόν να το έχετε δει. Έχει κολληθεί η εικόνα και γύρω-γύρω έχει φιλοτεχνηθεί με στένσιλ, όπως βλέπετε εδώ, και με διάφορα χρώματα, με διάφορα liners εδώ, γύρω-γύρω, έτσι ώστε να εναρμονίζεται το περίγραμμα με την εικόνα. Ορίστε. Να μιλήσετε στο μικρόφωνο. Ναι. Είναι ένα απλό χαρτί. Ένα απλό χαρτί και γύρω-γύρω στένσιλς και χρώματα. Και έτσι έχουμε το δικό μας πίνακα. Πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Και αυτό είναι ένα άλλο έργο, το φιλοτέχνησε η κυρία Φιώνα Πάρης. Έλα, Φιώνα, αν θέλεις να πεις δύο λόγια. Η Φιώνα είναι Αγγλίδα, ζει στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ασχολείται με το Decoupage. Ορίστε, Φιώνα. Αυτό είναι με την τεχνική collage. Είναι κομμάτια, πολλά κομμάτια χαρτιά, εικόνες. Αυτό το συγκεκριμένο με πουλιά, το οποίο γίνεται ένα collage πάνω από το γυαλί, το οποίο μετά, με περίπου 40-50 στρώσεις λούστρο, φάρονται τα χαρτιά και γίνεται λίο και φαίνεται ότι είναι ζωγραφισμένο πάνω στο γυαλί, δεν διακρίνεται πουθενά ότι είναι χαρτιά. Αυτό είναι η τεχνική κολάζ. Πολύ ωραία. Να σας δείξω και ένα άλλο έργο. Τελειώνω. Αυτό το έχει φιλοτεχνήσει ένα μέλος της Ένωσης μας από την Αγγλία, ο κύριος Ρόι Λάρκι. Λέγεται τεχνική κάτω από το βερνίκι. Κολλάμε δηλαδή το χαρτί. Πολλές τρώσεις βερνίκι, γυαλόχαρτο. Όπως ακριβώς το περίγραμμα που είδατε εδώ, σε αυτήν εδώ την κορνίζα, γύρω-γύρω. Εδώ ακριβώς. Κάτω από το βερνίκι. Όπως βλέπετε, θάβουμε εδώ σε εισαγωγικών το χαρτί. Και τελειώνοντας, να σας δείξω λιγάκι και αυτό το έργο. Δυστυχώς δεν το έχω μαζί μου, απλά θα σας το δείξω εδώ από την οθόνη του λάπτοπ μου. Πρόκειται για ένα τρίπτυχο. Στο μέσο βλέπετε μία εικόνα. Αυτή την εικόνα την φιλοτέχνησε ο πατέρας μου. Εγώ τη φωτοτύπησα, την κόλλησα. Άδωσε φυσικά πολλές τρώσεις βερνίκι. Γύρω-γύρω θα δείτε εδώ τους αγγέλους. Δεν ξέρω αν έχετε. Είναι αυτές οι εικόνες παρμένες από τις τοιχογραφίες του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα. Κόλλησε λοιπόν και τους αγγέλους γύρω-γύρω και στο κέντρο.
ευχαριστώ πάρα πολύ και στο κέντρο και άλλους αγγέλους και ήταν ένα δικό μου έργο. Με αυτά λοιπόν τα έργα θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε 20-24 Μαΐου, δηλαδή σε μια εβδομάδα. Την ιστορία του ντεκουπάζ, πώς τη σπίστηκε σαν τέχνη, αυτό ενδιαφέρουν τα παιδιά. Ως τέχνη, οι ρίζες είναι πάρα πολύ βαθιές, ξεκίνησε από τη μακρινή Κίνα, βασικά το 18ο αναπτύχθηκε το 18ο αιώνα στη Βενετία, γιατί ακριβώς ήθελα να φτιάχνουν, να φιλοτεχνούν τα έπιπλά τους, χρησιμοποιώντας φινά υλικά. Έφτανε δηλαδή μόνο το χαρτί. Υπολογικά θα έπρεπε να ζωγραφίζουν όλα εκείνα τα έπιπλα και αυτό σίγουρα κόστιζε πάρα πολύ. Οπότε με το χαρτί μπορούσαν να κάνουν πάρα πολύ ωραία θαυμάσια έργα, όπως επίσης και να μεταφέρουν εικόνες σε διάφορες μπιζουτιέρες, δηλαδή πράγματα, αντικείμενα της καθημερινότητας. Από εκεί και μετά, πήρε πολύ μεγάλη βρήκε έδαφος. Ο Μάνινγκ το 1970 έφερε το ντεκουπάζ στην Αμερική, εκεί ιδρύθηκε η πρώτη ένωση, η Αμερικάνικη, και στη συνέχεια εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχει αυτή η ένωση δηλαδή μέλη από όλο τον κόσμο. Και τυχαίνει να είμαστε και εμείς μέλη, εγώ με τη Φιώνα, διοργανώνουμε αυτό το συνέδριο. Έχουμε επιδείξεις, σεμινάρια, μπορείτε να έρθετε να λάβετε μέρος ή απλά να δείτε και μόνο τα έργα. Αυτά λίγο πολύ. Λοιπόν, κυρία Τσολάκη, μπορείτε να συνεχίσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να αποχωρήσετε αν θέλετε. Εγώ καταλαβαίνω τη θέση σας. Έχετε και την ευθύνη των παιδιών. Λοιπόν, έχει βγει έξω. Μόνο εγώ λοιπόν, μία κυρία θέλει ακαπέλα να τραγουδήσει κάτι. Παρακαλώ, μπορεί να έρθει. Μέχρι να προετοιμαστείτε, κυρία Τσολάκη, να ακούσουμε την κυρία. Ευχαριστώ, Ανέστη. Επειδή η μεγαλύτερη και σημαντική μάνα μας είναι η μάνα Παναγιά, θα σας πω δύο τραγούδια, τα οποία αναφέρονται σε εκείνη. Είναι ελληνικά, μέσα από την ορθόδοξη πίστη και την παράδοση του τόπου μας. Το ένα έχει τον τίτλο «Χαίρε θάλασσά μου», ανήκει στο Σταμάτη Παπουδάκη, του γνωστό μουσικοσυνθέτη. Και το δεύτερο είναι ένα παραδοσιακό νησιώτικο που αναφέρεται στην Παναγία την Πορταΐτισσα. Τρυφερά όνειρά μου, χαίρε.
Χαιρετίζω όλες τις μάνες του κόσμου και την Παναγιά μας, η πρώτη μάνα. Συνδέεται το έργο που έπλεξα και η στίχη με τη μάνα Αγία. Γιατί το σώμα χώμα θα γίνει, το δε πνεύμα θα ανέβει στον ουρανό και η Παναγιά πρεσβεύει για μας σε γη και ουρανό, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό. Ω Μάναγε, ας αγαπώ κι όλες μαζί τις χάριτες σου. Ακρίνα η δάπνη πετάγια σε μια κι όλες τις τα κρίνα και τα γιασεμιά κι όλες τις ευωδιές σου. Ω Μάναγε, oh.
Χριστόν μόνο γεννή σου. Πρεσβεύεις για εμάς κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, Χριστόν μόνο γεννή σου, Μάνα Γέα Παναγιά. Να είστε προκειμένοι. Μείναμε μια ωραία παρεούλα, να κλείσουμε και ωραία, να φύγουμε χαρούμενοι από εδώ. Έχει και πολύ ωραία νομίσματα, αλλά εγώ δεν μπορώ να τα πω, γιατί θα με πιάσω τα κλάματα με τίποτα, οπότε πάμε. Δεν μπορώ. Ο ήλιος σημάδι του κάθε ενός, η μανούλα μας είναι ο ήλιος που λάμπει κάθε μέρα, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, όσο λεμείο. Και έχουμε την κυρία Αναστασία εδώ, τη μητέρα της κυρίας Νεκοβασίλη, που είναι και η μάνα όλων μας. Μια και τον Thank you.
Πιστεύω να περάσαμε όλοι καλά και κάναμε μια ωραία βραδιά, μια ωραία εκδήλωση για την αφιερωμένη στη μητέρα. Και αυτό οφείλεται, πιστεύω, στην τόσο δουλειά που κάνει η κυρία Διακοβασίλη και όλο το δικαιωμάτιο συμβουλίο και όλοι στις φυσικάδες ήταν κοντά μας. Ανάταση ψυχής, νιώθω. Ανάταση ψυχής. Βεβαίως. Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε να πω λίγα τραγούδια. Και ευχαριστώ πολύ. Μια καλή μήνα και στους μανάδες των πανελλαδικών λιγότερο άκουσα τα παιδιά να σας έρθουν καθόλου. Εγώ πάντως στα 30 άπλα κάκλησα. Θα τελείωσα, δεν είπατε το μέρος. Το ξέχασα. Ας εκεί είναι, δεν πειράζει. Θα στο δώσω. Ο Παναγιώτης που θα να μοιράσουμε για τους πήρες. Θα τα σου δίνει ο παπάς. Έχω τέτοιο, ευχαριστώ. Όχι, δεν έχεις τέτοιο. Έλα. Και έχω τέτοιο. Είχε βρει ένα εδώ. Δεν το ξέρω, εγώ πού να ξέρω. Ότι το βρήκες, πού το βρήκες και το πήρες και έχεις τέτοιο. Είδες λοιπόν. Τώρα το έξι το πήρες, ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Μπράβο, θα το δώσω μια αλλού που δεν το έχω. Το έχω, το πήρα από εκεί. Σε είδα που κράτηκες ένα ίδιο και έχεις εσύ τώρα ένα. Και εσύ έχεις ένα και εγώ έχω. Όλοι έχουν. Αφού εγώ τα δίνω, πώς θα μην έχω εγώ. Δικά σου. Αφού είναι δικά μου έργα, δικά μου ποίηματα, δικά μου μελοποίηση. Μα Χρήστος. Ναι. Θα πάρεις το τηλέφωνο, το έχει, θα πάνε, το έχει, εδώ, εδώ, το τηλέφωνο, εδώ, το έχει, και να κάνουμε, το μπορείς. Θα κάνετε, ευχαριστούμε, να φάρετε. Καλά. Τα είπατε καθόλου με το... Όχι, δεν με πήρε τηλέφωνο. Καθόλου. Δεν με πήρε, ούτε τον είδα. Εκεί, και σε...